Χαμόγελα που μετά από πολύ κόπο και χρόνο τελεσφόρησε η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής Ρηφίου Μεσαπίων και της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αποκτήσουν λεωφορείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πλέον το όχημα είναι υπό τη διαχείριση του Δήμου και έτσι σήμερα τελέστηκε ο αγιασμός του για να ξεκινήσει άμεσα την αποστολή του. Πέρα συγκίνηση ιδιαίτερα για αυτή την προσπάθεια που γίνει από όλους με την προμήθεια του λεωφορείου του για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρηφίου Μεσαπίων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους το Δυτικό Συμβούλιο της ΔΚΔΜΕ, που είναι ο πολιτιστικός φορέας του Δήμου μας και ο κοινωνικός φορέας, προκειμένου να προσφέρουμε αυτά που μπορούμε και πρέπει ως κοινωνία στα παιδιά με ιδιαιτερότητες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, καλοτάξιδο να είναι, και εμείς θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, κάθε στιγμή και όποτε χρειαστεί. Ένα όνειρό μας παίρνει σάρκα και οστά. Ένα όνειρο του Δήμαρχού μας κύριου Ψαθά και δικό μου, όπου είχα ασχοληθεί από πολλά χρόνια με άτομα με ιδιαιτερότητες και θέλαμε και οι δύο να προσφέρουμε σε αυτό το τομέα μια κοινωνία για να πούμε ότι υπάρχει ανάπτυξη, πρέπει να δούμε όλους τους πολίτες με την ίδια ματιά. Αυτό λοιπόν κάναμε, τώρα και 9 χρόνια φτιάξαμε την εθελοντική ομάδα για παιδιά ΑΜΕΑ, με σκέψη μας αυτή η προσπάθεια να εξελιχθεί. Σήμερα λοιπόν πήραμε το λεωφορείο για ΑΜΕΑ αλλά και για τα παιδιά του παιδικού δημοτικού σταθμού. Σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσουμε και ένα πρότυπο κέντρο, το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.